Θέλω να ξεκινήσω εκφράζοντας την έκπληξή μου μετά την ακρόαση φορέων για το «επί της αρχής όχι» κομμάτων της αντιπολίτευσης. Διότι αντιλαμβάνομαι γιατί κάποιος μπορεί να πει «όχι» επί της αρχής, αλλά δεν το αντιλαμβάνομαι αυτό όταν όλοι οι φορείς του ρώτησα ευθέως αν θέλουν να αποσυρθεί καμία διάταξη και κανένας δεν είπε να αποσυρθεί καμία διάταξη. Δηλαδή όλοι οι «επί της αρχής» είναι θετικοί, όλοι οι φορείς επί της αρχής είναι θετικοί, όλη η κοινωνία είναι θετική, όλα τα σημειώματα που έχουμε πάρει κινούνται προς σωστή κατεύθυνση, βεβαίως ζητούν παραπάνω πράγματα, μεγαλύτερε μειώσει φόρων, αλλά επί της αρχής όλοι είναι θετικοί, εκτός από κάποια κόμματα της αντιπολίτευσης. Αυτό δείχνει, και λυπάμαι γι' αυτό, ότι δεν έχουν αυτά τα κόμματα καμία επαφή με την πραγματική οικονομία. Κυρίε και κύριοι συνάδελφοι, στο πλαίσιο υλοποίηση ενό ολοκληρωμένου, συνεκτικού και ρεαλιστικού οικονομικού πλαισίου και σχεδίου, μετά από σκληρή, πολύμηνη δουλειά, αλλά και μακρά διαβούλευση, και σε αυτό θέλω να ευχαριστήσω τον αρμόδιο Υφυπουργό, τη Γενική Γραμματέα και τα στελέχη του Υπουργείου Οικονομικών, με μεθοδικότητα και τεκμηρίωση, το Υπουργείο Οικονομικών κατέθεσε στη Βουλή ένα φορολογικό νομοσχέδιο με τίτλο φορολογική μεταρρύθμιση με αναπτυξιακή διάσταση για την Ελλάδα του αύριο. Νομοσχέδιο το οποίο επιδιώκει την επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας, την άμεση βελτίωση των οικονομικών δεκτών της χώρας, την ελάφρυνση της φορολογίας νοικοκυριών και επιχειρήσεων και την υποβοήθηση της οικονομικής δραστηριότητας του παραγωγικού σκέλους της ελληνικής κοινωνίας. Πρόκειται για ένα σχέδιο με ξεκάθαρη αναπτυξιακή διάσταση που έχει ως στόχους τόσο την ενίσχυση της οικονομικής αποτελεσματικότητας όσο και την τόνωση της κοινωνικής δικαιοσύνης. Θα το επαναλάβω, κινούμαστε στις ράγες του ιδεολογικού και πολιτικού πυρήνα της Νέας Δημοκρατίας, του κοινωνικού φιλελευθερισμού, της κοινωνικής οικονομίας αγοράς. Σχέδιο νόμου, συνεπές, τόσο στις προεκλογικές όσο και στις προγραμματικές δεσμεύσεις της κυβέρνησης που περιλαμβάνει τη μείωση φόρων, τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, τη διαφάνεια και τον περιορισμό της φοροδιαφυγής, τη μετάβαση του φορολογικού συστήματος στην ψηφιακή εποχή, τη μείωση του γραφειοκρατικού κόστους της φορολογικής διοίκησης και των επιχειρήσεων με ωφέλεια συνεπώς ταυτόχρονα των φορολογουμένων, την διευκόλυνση και προσέλκυση επενδύσεων και κεφαλαίων, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Συγκεκριμένα, το σχέδιο νόμου κινείται πάνω σε δέκα άξονες που έχουν αντίστοιχες στοχεύσεις και συνιστούν ένα ολοκληρωμένο και συνεκτικό νομοθετικό πόνημα. Και μόνο αν δει κανένα και τις δέκα διαστάσεις μπορεί να καταλάβει τη συνεκτικότητα του νομοσχεδίου. Πρώτος άξονας. Κάνουμε τίποτα για τα φυσικά πρόσωπα. Ναι, η μείωση της φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για όλους τους πολίτες, το τονίζω, για όλους τους πολίτες, κυρίως όμως για τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα. Συγκεκριμένα, καθιερώνεται εισαγωγικός φορολογικός συντελεστής 9% για φυσικά πρόσωπα, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες, μισθωτούς και συνταξιούχους από 22% που είναι σήμερα. Για εισοδήματα μέχρι 10.000 ευρώ, υπενθυμίζω ότι είναι ακριβώς ό,τι είχαμε πει προεκλογικά και συνεπές με τις προγραμματικές δημόσιες της κυβέρνησης. Με τη μείωση αυτή, όμως, δεν ευνοούνται μόνο όσοι έχουν εισόδημα κάτω των 10.000 ευρώ, αλλά το σύνολο των φορολογουμένων, το τονίζω, το σύνολο των φορολογουμένων, αφού το εισόδημά τους φορολογείται κλιμακοτά, με βάση δηλαδή προοδευτική κλίμακα και μειώνονται κατά μία ποσοστία μονάδα και οι συντελεστέ για τα υψηλότερα στρώματα. Άρα, πρώτο συμπέρασμα. Κάνουμε κάτι για τα φυσικά πρόσωπα. Ναι, κάνουμε, μειώνουμε τη φορολογία εισοδήματο φυσικών προσώπων. Και επαναλαμβάνω ότι επειδή πρέπει κάποιο να δει συνεκτικά την οικονομική πολιτική, έχουμε μειώσει τον ένφια, βελτιώσαμε το πλαίσιο ρυθμίσεων των 120 δόσεων και κάνουμε και άλλε πρωτοβουλίε. Άρα, να η μία κατηγορία. Συνεκτικού οικονομικού σχεδίου. Δεύτερη κατηγορία. Κάνουμε τίποτα για τα νομικά πρόσωπα. Δεύτερο άξονα είναι η μείωση τη φορολογία εισοδήματο νομικών προσώπων. Γιατί? Για την ενίσχυση τη υγιού επιχειρηματικότητα, αλλά πιο σημαντικό, για τη διατήρηση και δημιουργία νέων, καλών, ποιοτικών θέσεων απασχόληση. Τι κάνουμε, Μειώνοντα συντελεστή φορολογία εισοδήματο των επιχειρήσεων από το 28 στο 24%. Αυτό είχαμε πει προεκλογικά. Αυτό είπαμε στι προγραμματικέ δεσμεύσει. Αυτό που δεν είπαμε είναι ότι είναι για τα εισοδήματα του 19. Αλλά ακόμα καλύτερα, ενισχύοντα κατά τον τρόπο ποιε επιχειρήσει, μεταξύ άλλων, και τι μικρέ και τι μεσαίε και τι μεγάλε. Το 28 στο 24 είναι για όλε τι επιχειρήσει. Μειώσαμε, πράγματι αυτό μπορούσαμε, one-off φέτο, την προκαταβολή φόρου εισοδήματο στο 95% του φόρου που προκύπτει για τα νομικά πρόσωπα για το 2018. Μειώνεται ο συντελεστή φορολόγηση των μερισμάτων από το 10% στο 5%. Καθιερώνεται χαμηλό φορολογικό συντελεστή 10%. Όχι μόνο για τους συνεταιρισμούς αγροτικούς, αλλά για όλα τα αγροτικά συνεταιριστικά σχήματα. Στόχος ποιος είναι, η δυνατότητα δυναμική ανάπτυξη του πρωτογενού τομέα τη ελληνική οικονομία μέσω τη σύσταση νέων αγροτικών σχημάτων. Καταργείται και χαιρετίστηκε από του φορεί η εισφορά 0,6% του νόμου 128 του 1975 για πιστώσει factoring και leasing. Με ποιο στόχο, με στόχο τη μείωση του κόστου χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ενθαρρύνεται με φορολογικά κίνητρα, δεν το άκουσα χθε από κανέναν, η δημιουργία εταιρεών συμμετοχών, να προσελκύσουμε holding company στην Ελλάδα. Εξορθολογίζεται ο τρόπο φορολόγηση των εταιρεών επενδύσεων, όπω είναι οι εταιρείε που επενδύουν σε ακίνητη περιουσία, η ΑΕΑΠ, τα αμοιβαία κεφάλαια κινήτων, οι εταιρείε επενδύσεων χαρτοφυλακίου, η ΟΣΕΚΑ, με στόχο ποιον την τόνωση τη πραγματοποίηση επενδύσεων. Να και ο δεύτερο άξονα φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις. Η φορολογία των επιχειρήσεων με έμφαση σε σφάλματα που είχαν γίνει στο παρελθόν ή σε βελτιώσεις του υπάρχοντος θεσμικού πλαισίου. Φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα. Τρίτος άξονας, οι εργαζόμενοι. Γιατί άκουσα προηγουμένω ότι κάποιοι μιλούσαν για τους εργαζόμενους που έχουν διαβάσει τι έχουμε κάνει για τους εργαζόμενους. Συγκεκριμένα, Εξορθολογίζεται το τρόπο φορολόγηση των δικαιωμάτων προαίρεση απόκτηση μετοχών, αυτά που λέγονται stock options, για τα οποία πλέον η υπεραξία από την άσκησή του δεν θα προστίθεται στα λοιπά εισοδήματα του φορολογούμενου, προκειμένου να επαχθεί στη φορολόγηση με βάση την κλίμακα, αλλά αντιθέτω θα φορολογείται αυτοτελώ με συντελεστή 15%. Και επειδή άκουσα αν ακούτε ω κυβέρνηση τη διαβούλευση, αυτό το άρθρο προστέθηκε στο φορολογικό νομοσχέδιο και είναι απόρρια τη δημόσια διαβούλευση και των προτάσεων των οικονομικών εταίρων. Ποιο είναι ο σκοπό, Ο σκοπό αυτή τη ρύθμιση, αυτών των δικαιωμάτων, είναι να, είναι αποτελέσει ένα έμεσο κίνητρο διακράτηση και ανταπόδοση στου εργαζόμενου και ένα μέσο αναβάθμιση των συνθήκων εργασία. Έτσι, ο εργαζόμενο καθίσταται πλέον συμμέτοχος στην επενδυτική προοπτική της επιχείρησης, στην οποία εργάζεται, με χαμηλό κόστος για τον ίδιο. Επιδιώκεται έτσι, μαζί με τα άλλα μέτρα, να λειτουργήσει ως κίνητρο, προκειμένου να επιστρέψει στη χώρα μας τόσο το επιστημονικό όσο και ευρύτερα το ανθρώπινο κεφάλαιο, που τα χρόνια της κρίσης έφυγε στο εξωτερικό. Και μια πολύ ενδιαφέρουσα παρατήρηση. Ειδικά για τους εργαζόμενους σε νεοφυείς επιχειρήσεις, δηλαδή μικρές ή πολύ μικρέ μη εισηγμένε εταιρείε, προβλέπεται οι προποθέσει αυξημένο διάστημα διακράτηση των μετοχών και χαμηλότερο φορολογικό συντελεστή στο 5%. ώστε τα νέα παιδιά, τα πιο νέα παιδιά που θα δουλέψουν σε νεοφυεί επιχειρήσει να έχουν μεγαλύτερο κίνητρο με τα stock options. Μένουμε μόνο σε αυτά για του εργαζόμενου. Εξορθολογίζονται οι παροχέ σε είδο προ του εργαζόμενου με τη μορφή εταιρικού αυτοκινήτου ή με τη μορφή δανείου. Τα θετικά σχόλια τα ακούσατε στην ακρόαση φορέων. Επίσης, οι καταβολές προς τους εργαζόμενους λόγω εξαγοράς ασφαλιστηρίου συμβολέου τους εξαιτίας της συμμετοχής του σε θελούσια έξοδο δεν αποτελεί πλέον πρόορη εξαγορά και δεν φορολογείται με συντελεστή προς κατά 50%. Να και τα κίνητρα σε αυτούς που μπαίνουν σε θελούσια έξοδο. Άρα Κοιτάμε του εργαζόμενου. Ξεχωριστός πυλώνα, συγκεκριμένε πρωτοβουλίε, συγκεκριμένε πολιτικές για τους εργαζόμενου. Μα λέτε, κάντε τίποτα όμω για την οικογένεια και για την κοινωνική συνοχή και προστασία. Τέταρτο άξονα. Αυξάνετε το φορολόγητο κατά χίλια ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο ανεξαρτήτως αριθμού αυτών. Απαλλάσσονται από την εισφορά αλληλεγγύης όλων το ΑΜΕΑ με ποστό αναπηρίας από 80% και άνω, ανεξαρτήτως της μορφής της αναπηρίας. Μειώνεται ο ΦΠΑ για τα βρεφικά είδη από το 24% στο 13%. Μειώνεται το ΦΠΑ για τα κράνη των μοτοσυκλετιστών και τα παιδικά καθίσματα από το 24% στο 13%, υπηρετώντας την ανάγκη συμβολής στη γενικότερη προσπάθεια ενίσχυσης των δράσεων της οδικής ασφάλειας και αυξάνεται ο μέγιστος αριθμός δόσεων της πάγιας ρύθμισης οφειλών που είχε η προηγούμενη κυβέρνηση από 12 σε 24 και σε ειδικές περιπτώσεις εκτάκτων οφειλών από 24 σε 48 για όσους δεν έχουν υπαχθεί σε προηγούμενη ρύθμιση μέχρι 1η Ενδεκάτου του 2020. 19. Ανάλογα με την ικανότητα αποπληρωμή του φιλέτη. Να συνεπώ και ο τέταρτο άξονα. Φυσικά πρόσωπα. Νομικά πρόσωπα, εργαζόμενοι, οικογένεια, κοινωνική συνοχή. Ναι, αλλά δεν θα κάνετε κάτι για να προσελκύσετε επενδύσει στην Ελλάδα. Πέμπτο άξονα. Προτεραιότητα η προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων και κεφαλαίων. Τι κάνουμε εδώ, Αποσαφινίζεται η νομοθεσία για τη φορολογική κατοικία. Τεσπίζεται ένα εναλλακτικό τρόπο φορολόγηση των εισοδημάτων αλλοδαπή προέλευση με πληρωμή ετήσιου καταποκοπή φόρου στι περιπτώσει επενδύσεων άνω των 500.000 ευρώ σε μία τριετία. Προβλέπεται απαλλαγή από το φόρο εισοδήματο και την εισφορά ελεγγύη των τόκων εταιρικών ομολόγων εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά να συνεπώς και τα κίνητρα για να προσελκύσουμε επενδύσεις στην Ελλάδα. Ναι, αλλά ακούω, δεν θα κάνετε και κάποιες κλαδικές πολιτικές εκεί που υπάρχουν συγκριτικά πλεονεκτήματα στην Ελλάδα. Έκτος άξονας, η επανεκκίνηση κλάδων της οικονομίας με σημαντική συνεισφορά στο ΑΕΠ της χώρας. Αναστέλλεται η επιβολή ΦΠΑ στις οικοδομές με άδεια από του 2006, και εφεξής, ενώ η αναστολή του ΦΠΑ καταλαμβάνει και την αντιπαροχή. Αναστέλλεται η επιβολή του φόρου υπεραξίας στη μεταβίβαση κινήτων για τρία χρόνια. Εισάγονται κίνητρα για την πραγματοποίηση των που θα πραγματοποιηθούν για τη λήψη υπηρεσιών που σχετίζονται με την ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση των κτηρίων. Μειώνεται το μίσθωμα για την εκμίσθωση δημόσιων, ηχθειοτρόφων σε αλλιευτικούς συνεταιρισμούς από το 10% στο 5% επί της αξίας των αλλιευμάτων. Πολλοί συνάδελφοι ξέρουν πόσο σημαντικό είναι αυτό σε διάφορες γεωγραφικές περιοχές της χώρας. Ρυθμίζεται η αγορά για τις συναυλότερες εταιρείε γυμνών πλοίων και πλοίων υποχρηματοδοτική μίσθωση. Επιστρέφεται ή διαγράφεται ο ειδικός φόρος κατανάλωσης που βεβαιώθηκε για κρασιά τα οποία μέχρι και την τελευταία ημέρα ισχύωση του ειδικού φόρου κατανάλωση κρασιού, δηλαδή 31 Δεκεμβρίου του 2018, δεν είχαν διατεθεί στην κατανάλωση. Να, συνεπώ, και οι κλαδικέ πολιτικέ σε τομεί, στα πλαίσια των δημοσιονομικών δυνατοτήτων τη χώρα, για να τονώσουμε την αγορά. Και η βιώσιμη ανάπτυξη, 7ο άξονα, η ενίσχυση τη βιώσιμη ανάπτυξη εισάγεται δέσμη μέτρων για την προώθηση χρήσης των μέσων μαζικής μεταφοράς και οχημάτων μηδενικών ή χαμηλών ρήπων, παρακολουθώντας βέλτισες πρακτικές άλλων κρατών μελών. Και για εταιρική κοινωνική ευθύνη, όγδος άξονας. Η ενίσχυση της εταιρική κοινωνικής ευθύνης, διευρύνοντας τι απαλλαγές από τον υπολογισμό του εισοδήματος μισθών, και συντάξεων προ όφελο και πάλι των εργαζομένων. Το τονίζω, και πάλι των εργαζομένων. Γιατί πολλοί στην αντιπολίτευση μιλάνε για του εργαζόμενου, αλλά εμεί πράττουμε για του εργαζόμενου. Χορηγείται έκπτωση από τα καθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων για τι δαπάνε που αφορούν σε δράσει εταιρική κοινωνική ευθύνη, όπω είναι οι κάρτε απεριορίστων διαδρομών στα μέσα μαζική μεταφορά, χωρί αυτέ να αποτελούν εισόδημα για τον εργαζόμενο. Ενισχύονται οι παροχές από ιδρύματα προ το δημόσιο, οι δωρεέ προ το δημόσιο, μέσω της έκπτωσης από το εισόδημα των δαπανών για δωρεές σε χρήμα ή σε είδος προς το ελληνικό δημόσιο και τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Φοροδιαφυγή, τα κάνετε τίποτα. Ένατος άξονας, η ενίσχυση της διαφάνειας και ο περιορισμό τη φοροδιαφυγή. Εμεί επιλέγουμε να διευρύνουμε τη φορολογική βάση με αντίθετο τρόπο από ό,τι έκανε η προηγούμενη κυβέρνηση. Η προηγούμενη κυβέρνηση επέλεξε να μειώσει το αφορολόγητο. Και το μείωσε το 2016. Κινδυνεύσαμε με μια δεύτερη μείωση του αφορολόγητου, η οποία δεν έγινε. Αλλά η προηγούμενη κυβέρνηση είναι η μόνη στα μνημονιακά χρόνια που μείωσε το αφορολόγητο. Η δική μα επιλογή είναι να μην μειωθεί το αφορολόγητο. Άρα, εμεί τι κάνουμε, μισθωτοί, συνταξιούχοι, ελεύθεροι επαγγελματίε και εισοδηματίε θα πρέπει να πραγματοποιούν δαπάνε πάνε με το 30% του πραγματικού του εισοδήματο με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμή. Και ναι, και εδώ ακούσαμε την κοινωνία και λάβαμε υπόψη την διαβούλευση. Στον υπολογισμό του πραγματικού εισοδήματος δεν περιλαμβάνεται το ποσό της φοράς αλληλεγγύης, και μετά τη διαβούλευση ο εθός δεν περιλαμβάνεται και το ποσό της διατροφής διαζευμένου συζύγου ή τέκνου. Σε περίπτωση που έχουν πραγματοποιηθεί δαπάνες που αφορούν καταβολές φόρου εισοδήματο φυσικών προσώπων, ένφια, δανειακές υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύματα και ενίκια, οι οποίες περιβαίνουν το 60% του πραγματικού εισοδήματος, παναλαμβάνω του πραγματικού εισοδήματος, το απαιτούμενο ποσοστό δαπανών περιορίζεται στο 20% του πραγματικού εισοδήματο. Στον φορολογούμενο, του οποίου έχει κατασχεθεί ο λογαριασμό, το όριο δαπανών περιορίζεται στι 5.000. Και υπάρχουν εξαιρέσει για φορολογούμενους που έχουν αντικειμενικέ δυσκολίε χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμή, ενώ το όριο δαπανών μειώνεται στι 20.000. Ρητά εξαιρούνται από τι ρυθμίσει αυτέ. Συγκεκριμένε κατηγορίε φορολογουμένων για λόγου κοινωνικού, όπω είναι οι φορολογούμενοι που έχουν συμπληρώσει το 70ο έτο ηλικία του, τα άτομα με ποσοστό αναπηρία 80% και πάνω, όσοι βρίσκονται σε δικαστική συμπαράσταση, αυτοί που υπηρετούν την στρατιωτική του θητεία, οι φορολογούμενοι που κατοικούν μόνιμα σε χωριά με πληθυσμό έω 500 κατοίκου και σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων εκτός και αν πρόκειται για τουριστικούς τόπους, οι δικαιούχοι κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης, τα άτομα που βρίσκονται σε κατάσταση μακροχρόνιας νοσηλείας, άνω των έξι μηνών, τα άτομα που διαμένουν σε οίκο ευγυρίας, σε ψυχιατρικό ή σοφρονιστικό κατάστημα. Και τέλος. Και για τη γραφειοκρατία τι θα κάνετε. Δέκατος άξονας. Η μείωση του γραφειοκρατικού φόρτου της φορολογικής διοίκησης και των επιχειρήσεων με ταυτόχρονη ωφέλεια των φορολογουμένων. Γίνεται εφάπαξ διαγραφή οφειλών φυσικών και νομικών προσώπων συνολικής αξίας έως 10 ευρώ αναφορολογούμενο. Με αυτόν τον τρόπο, αφενός αποφορτίζεται η φορολογική διοίκηση από το γραφειοκρατικό κόστος για την παρακολούθηση των οφειλών αυτών, ενώ πάνω από 500.000 φορολογούμενοι αυτές οι οφειλές αφορούν 500.000 φορολογούμενους. Θα αποκτήσουν και πάλι τη δυνατότητα έκδοσης φορολογικής ενημερότητας με ό,τι θετικό αυτό συνεπάγεται για την οικονομική δραστηριότητά τους. Εφαρμόζεται δε η περιοδική διαγραφή μικροφυλών συνολικής αξίας έως 1 ευρώ αναφορολογούμενο, προκειμένου και με αυτόν τον τρόπο να αποφορτιστεί η λειτουργία της φορολογικής διοίκησης. Δίνεται σε επιχειρήσεις η δυνατότητα να διαγράφουν ποσά λεξιπρόσωπα οφειλών από πελάτε του, συνολικού ύψου έω 300 ευρώ αναοφειλέτη, χωρί να έχουν εξασκήσει προηγουμένω όλε τι νόμιμε διαδικασίε για την ίσπραξή του, δεδομένου ότι στην πλειονότητα των περιπτώσεων το κόστο διαδικασία είναι υψηλότερο από το ύψο τη οφειλή. Άρα, μιλάμε για ένα συνεκτικό φορολογικό νομοσχέδιο που εδράζεται πάνω σε 10 άξονε. Μειώσει φόρων για τα φυσικά πρόσωπα. Μειώσει φόρων για τα νομικά πρόσωπα. Κλαδικέ πολιτικέ. Πολιτικέ για του εργαζόμενου. Πολιτικέ για την εταιρική κοινωνική ευθύνη. Πολιτικέ για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Πολιτικέ για τη μείωση τη γραφειοκρατία. Πολιτικέ για την αντιμετώπιση τη φοροδιαφυγή. Δέκα άξονε σε ένα συνεκτικό φορολογικό νομοσχέδιο. Και θα το επαναλάβω, χαίρομαι ιδιαίτερα, υπηρετώ το Ελληνικό Κοινοβούλιο 12-13 χρόνια, που για πρώτη φορά δεν άκουσα έναν φορέα παρά το γεγονό ότι του προκάλεσα να ζητήσουν απόσυρση ενό άρθρου. Ενό Παρεμβάσει ζήτησαν. Προσθήκε ζήτησαν. Ακόμα και συζήτηση χθε άκουσα εύλογα συναδέλφου από την αντιπολίτευση να θέλουν κι άλλε μειώσει φόρων. Εδώ είμαστε να τη συζητήσουμε το επόμενο διάστημα. Αλλά πρώτη φορά βλέπω όλοι οι φορεί να μην ζητάνε καμία απόσυρση κανό άρθρου. Τα μέτρα, συνεπώ, κυρίε και κύριοι συνάδελφοι, που περιλαμβάνονται στο υποσυζήτηση σχέδιο νόμου, έχουν ισχυρό μεταρρυθμιστικό πρόσημο, δεν είναι άθροισμα μέτρων, αποτελούν ένα πλέγμα στοχευμένων, συγκεκριμένων δράσεων, με σκοπό να παραχθούν πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα για την οικονομία και την κοινωνία. Στοχεύουν να ενισχύσουν τη θέση της Ελλάδος στο διεθνές και ευρωπαϊκό περιβάλλον. Διαμορφώνουν μια φορολογική πολιτική δίκαιη, φορολογική πολιτική δίκαιη, για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Αλλά ταυτόχρονα εξωστρεφή, φιλική για την προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων, προσανατολισμένη στη βιώσιμη ανάπτυξη και στην αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής μας μέσα σε ένα νέο οικονομικό περιβάλλον. Ένα νέο περιβάλλον με ευκαιρίε και δυνατότητες για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Για όλα τα νοικοκυριά και για όλες τις επιχειρήσεις με τους πολλούς, για τους πολλούς. Ευχαριστώ πολύ.